θα ήθελα να μας εξηγήσει ο εισηγητής της πλειοψηφίας αν πράγματι είχε διαβάσει το νομοσχέδιο, αν πρόλαβε, αν πρόκανε 160 άρθρα, μετά τις 12 η ώρα αναρτήθηκε στο site της Βουλής και σήμερα 3 η ώρα θα πρέπει να τοποθετηθούμε για άρθρα, 160 άρθρα, 16 Υπουργείων. Και για εξηγήστε μας, ποιο είναι το επίγον των άλλων Υπουργείων. Ας πούμε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει τα άρθρα, τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε, πρέπει να αποφασίσουμε για αυτά, για να συνεχιστεί, να το πω έτσι, η αντιμετώπιση αυτή, όπως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει για την πανδημία που είναι στην κρίση του λαού, που εμείς λέμε ότι η διαχείριση είναι ταξική. Τα άλλα άρθρα των άλλων Υπουργείων, τι είναι το κατεπήγον? Αυτή είναι η καλή νομοθέτηση που λέγατε όταν κατηγορούσατε το ΣΥΡΙΖΑ για τις fast track διαδικασίες? Αυτή η σημερινή? Πρέπει να καταλάβει ο λαός μας ότι εδώ με σκοπιμότητα προχωράτε για να μπορέσετε να αρπάξετε, να το πω έτσι, την ψήφο ή να συνεχίσετε μόνοι σας τις ανατροπές, τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το κεφάλαιο. Πέστε μου τι είναι αυτό το κατεπήγον για το άρθρο 91 για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες των συνελεύσεων. Θα γίνει συνέλευση αύριο των σωματείων και πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά? Θα γίνει αύριο, πρέπει να είναι κατεπήγον αυτό? Πέστε μου τι είναι κατεπήγον να επεκταθεί η κατάργηση για κάτοικης αργίας παντού. Λέτε μέσα σε αυτά τα πλαίσια της πανδημίας η Κυριακή που είναι αργία εμποδίζει τον κόσμο να ψωνίσει? Τι θέλετε να λύσετε με αυτά? Τι το κατεπήγον? Λέω ορισμένα πράγματα. Ποιο το κατεπήγον τώρα στις μεταφορές? Ποιο το κατεπήγον? Νομίζω ότι προκαλείτε και εμείς λέμε ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Να πάρουν πίσω τα άρθρα που αφορούν άλλα υπουργεία. Να παραμείνουν τα άρθρα που αφορούν το Υπουργείο Υγείας, την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτά να παραμείνουν και τα άλλα να τα πάρετε πίσω. Διαφορετικά δεν είναι ο κατεπήγον.